να σας πούμε ότι οι διμερεσίες δεν έγιναν. Τώρα για ποιο λόγο θα μας πει ο κύριος Γιάννης Γαλουζίες, τέλος δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Λοιπόν, πράγματι δέχτηκα ένα τηλέφωνο από τον δήμαρχο, ο οποίος μας ενημέρωσε και είπε ότι δεν θα γίνει σήμερα, δεν θα γίνει σήμερα μια συγκεκριμένη συνεδρία. Ο λόγος είναι λόγω καιρικών, έπεσαν καιρικών συνθηκών. Βλέπετε υπάρχει διακοπή ρεύματος, δεν έχει ρεύμα ούτε για τις συνεδριάσεις. Λοιπόν και καθώς επίσης δεν ήρθαν και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Αλλά το δεύτερο εντάξει θα μπορούσαμε να περιμένουμε. Αλλά λόγω έλλειψη ρεύματο θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει συνεδρία. Μη έχοντα υπολογιστή, δεν μπορεί να λειτουργήσει και χωρί φω. Λοιπόν, και πέρα των άλλων, προέχουν πολλά θέματα, διότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι μπάζα, φετά κυλικά, είναι μεγά. Έχω δεχτεί και εγώ ήδη μηνύματα τόσο στο Facebook και στο Messenger. Και βιντεάκια τα οποία θα σου στείλει, γιατί έχω δημιουργηθεί ζημιές και σε σπίτια, ακόμα και στην περιοχή του Αγίου Καραλάπου πάνω στο χωριό. Η γνωστή Δεξαμενή και ο δρόμος εκεί έχει κατεβάσει αρκετά κόμματα κάτω και τα κόμματα έχουν μπει και σε σπίτια. Άρα βλέπετε ότι σήμερα πρέπει να τρέξουν οι δημοτικές αρχές, τόσο ο δήμαρχος όσο ο αντιδήμαρχος. Θα μπορεί, εάν δεν φτάνουν τα δικά μας μηχανήματα, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου και να πάρει και ιδιώτες, προκειμένου να απελευθερώσει και να αντιμετωπίσει τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Στεκόμαστε περισσότερο σε αυτό παρά στις διμερεσίες, βλέπετε, γιατί θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα είναι αυτό και πρέπει άμεσα, επομένως, οι δημοτικές αρχές να αντιμετωπιστούν και να ηρεμήσουν λοιπόν και οι κάτοικοι μας από την κατάσταση αυτή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι διμερεσίες. Προβλέπεται από την επίκλειο σε περίπτωση που αναπληθούν θα γίνουν την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα. Καλό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά.